Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι φανερό ότι έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων. Δεν είναι μια απλή συζήτηση αυτή. Για μια σύμβαση του Δημοσίου, η οποία πρέπει να κυρωθεί άρον-άρον ή γιατί πρέπει για τυπικούς λόγους να περάσει από τη Βουλή. Η συζήτηση αυτή που κάνουμε, και νομίζω φάνηκε και στα στοιχεία που παρέθεσε έτσι τόσο παραστατικά ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Βρούτσης, αλλά και βέβαια στην αντιπαράθεση που ακούμε όλες αυτές τις μέρες και ακούσαμε και στην Επιτροπή, αποδεικνύει πως έχουμε δύο κόσμους μπροστά μας. Έχουμε τον κόσμο της ανάπτυξης, της εργασίας, της ευημερίας, της ωφέλειας όλων και έχουμε, απ' την άλλη, τον κόσμο της μιζέριας, της οπισθοδρόμησης, της ανέχειας και του κατεβάσματος όλων προς τα κάτω. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και πρέπει να το ακούει ο ελληνικός λαός, διότι με αυτές τις επιλογές θα πάει και στις εκλογές. Αυτές τις επιλογές θα έχει για να επιλέξει. Μεταξύ αυτών των δύο κόσμων θα έχει να επιλέξει και να ψηφίσει. Και θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι απλά λόγια, διότι αποδεικνύονται από νούμερα. Όταν το 2009 διακινούνταν 600.000 κυβότια από τον ΟΛΠ και το 2018 4,9 εκατομμύρια, το 2019 ξεπέρασαν και τα 5. Όταν το λιμάνι του Πειραιά καταφέρνει να πιάνει όλους τους στόχους και να είναι το πρώτο στην πραγματικότητα να παλεύει πρώτο-δεύτερο με τη Βαλένθια στη Μεσόγειο και το πέμπτο στην Ευρώπη και κατακτάμε τέτοιους σημαντικότατους στόχους. Όταν το 2009 είχαμε ζημιές σε 128 εκατομμύρια ζήρο, ζημιές στον ΟΛΠ, για πρώτη φορά στην ιστορία του μάλιστα, και το 2018 είχαμε σε 133 εκατομμύρια τζίρο, περίπου τον ίδιο 42 εκατομμύρια κέρδη, καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία πολύ επιτυχημένη. Αυτή ακριβώς η ιστορία, είπα και πριν, είναι που συγκρούεται αυτά τα δύο εικόνες του 2009 και φυσικά χρησιμοποιώ τα τελευταία στοιχεία πριν την πανδημία, γιατί προφανώς στην πανδημία τα πράγματα αλλάζουν σημαντικά. Όμως η χώρα μας είναι ήδη, έχει ανάψει τις μηχανές για μετά την πανδημία και θα δούμε πολλά ξανά να πιάνουμε αυτού του είδους τα νούμερα. Λέτε λοιπόν όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, γιατί δεν θέλετε ανάπτυξη, γιατί φοβάστε ότι αυτή η ανάπτυξη, η οποία φτάνει στις τσέπες του ελληνικού λαού, είναι αυτή η οποία θα σας αποκλείσει τη δυνατότητά σας να διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως ακριβώς το βλέπαμε με την αντίθεσή σας όλο αυτό το διάστημα στο άνοιγμα του τουρισμού, που βλέπατε καταστροφές δεξιά και αριστερά και κατέληξε η χώρα μας να είναι ένα παγκόσμιο success story, όταν η Ευρώπη είναι η πιο αναπτυγμένη χώρα που ανέκτησε πίσω τον τουρισμό και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα ανάκτησης στην Ευρώπη. Όμως έχουμε και μια σύγκρουση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι μόνο μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Έχουμε και μια σύγκρουση μεταξύ δύο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης. Παλιά είχαμε κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού, τώρα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά έχω ζαλιστεί με τις κολοτούμπες. Από τότε που ανακοινώθηκε επί κυβέρνησης Καραμαλή αυτή η επένδυση, κλείνατε και είσαστε εναντίον της επένδυσης αυτή, καταλήψεις, κλεισίματα, πράγματα, ώστε να μην γίνει αυτή η επένδυση. Και βέβαια, όταν κυβερνήσατε το 2016, όχι απλώς, φέρετε μια σύμβαση άρον-άρον στη Βουλή, άρον-άρον, γιατί είχαμε και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κίνας και έπρεπε να λυθεί το ζήτημα αυτό, αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει και η επίσκεψη και η συνάντηση του υψηλού επίπεδου. Άρα έχουμε λοιπόν άρον-άρον να είστε υπέρ. Και τώρα ξανά πάλι. Πάλι ξανά. Πόσες φορές
θα κάνετε, θα χορεύετε αυτό το πεντοζάλι. Θυμάμαι, οι αγορές θα χόρευαν πεντοζάλι, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ χορεύει πεντοζάλι με αυτές τις θέσεις τις οποίες αλλάζει. Ίσως λοιπόν η πίεση με αυτές τις αλλαγές να εξηγεί και την προχειρότητα αυτή της σύμβασης που είχατε φέρει τότε και προχειρότητα την οποία αναγκαζόμαστε σήμερα να θεραπεύσουμε με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και φυσικά και το Υπουργείο Οικονομικών. Λέτε όχι λοιπόν, γιατί δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι θέλετε. Θέλετε να κυβερνήσετε ή θέλετε να είστε μόνιμα στην αντιπολίτευση. Ή νομίζετε ότι μπορείτε να λέτε τα ανάποδα από ό,τι λέτε όταν είστε αντιπολίτευση ή κυβέρνηση και να σας πιστέψει ο ελληνικός λαός. Αποφασίστε τι θέλετε ή χωριστείτε. Πάτε η κυβερνητική από τη μία μεριά, πάτε η αντιπολιτευτική από την άλλη, να δούμε ποιοι είναι ποιοι και πώς είναι πώς επιτέλους για να έχετε μία κοινή γραμμή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάμε όμως να δούμε, να πω και με δύο λόγια επιγραμματικά, για το ίδιο το ζήτημα της σύμβασης. Ακούστηκαν πολλά για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Για ποιο λόγο είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να έρθει να τροποποιήσει αυτή τη σύμβαση. Ο λόγος, άλλοι λένε για τις καθυστερήσεις λόγω δικαστικών παρεμβάσεων. Άλλοι λένε γιατί ο κορονοϊός καθυστέρησε τα πράγματα. Ακούστηκαν πάρα πολλοί λόγοι. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι είμαστε εδώ λόγω της προχειρότητας της προηγούμενης σύμβασης, που δεν είχε κανένα μηχανισμό παρακολούθησης των καθυστερήσεων και ότι ερχόμαστε 5 χρόνια μετά χωρίς να έχουμε δει καμία έκθεση προόδου όπως προβλέπεται από αυτή τη σύμβαση ανεξάρτητος μηχανικός να κάνει κάθε 3 μήνες ώστε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα και να μην χρειαζόμαστε να έρθουμε να τα θεραπεύουμε μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ από τα λάθη της δικιάς σας κυβερνητικής αστοχίας στην προηγούμενη σύμβαση. Είμαστε εδώ γιατί η προηγούμενη σύμβαση πήγαινε από το άσπρο στο μαύρο. Πήγαινε από το όλα πάνε καλά με λιγάλα και προχωράμε στην υλοποίηση, στο πάμε κατευθείαν στη διαιτησία, δηλαδή σε μια συγκρουσιακή εν τέλει διαδικασία και δεν προέβλεπε κανένα σταδιακό ανέβασμα της κουβέντας αρχικά του διακανονισμού και των υπολείπων σταδίων, τα οποία προβλέπονται από αυτή τη σύμβαση. Αυτή η σύμβαση που ψηφίζουμε σήμερα είναι η εγγύηση ότι δεν θα ξαναχρειαστεί να ψηφίσουμε ξανά. Και βέβαια, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Υπάρχουν και οι δικαστικές. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν και οι δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχει και ο κορονοϊός. Υπάρχει και μια παγκόσμια κρίση, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε, παρακολουθούμε τη Μεγάλη Βρετανία να μην έχει καύσιμα. Παρακολουθούμε ελλείψεις στα ράφια πολλών χωρών. Υπάρχει πραγματικά μια αναστάτωση. Και αυτή ή μια άλλη παρόμοια αναστάτωση που δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα, μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια και να χρειαστεί να δοθεί κάποια συγκεκριμένη και επιμέρους παράταση. Και αυτό το προβλέπει αυτή η σύμβαση, ώστε να μην χρειάζεται να ερχόμαστε κάθε 3 και λίγο εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν δεν συζητάμε με έναν αντισυμβαλόμενο, ο οποίος είναι καινούριος, νεοφώτιστος και ήρθε τώρα στη χώρα μας. Η Κόσκο έχει κάνει 600 εκατομμύρια και επενδύσεων. Ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει τις επενδύσεις. Ξέρουμε ότι θα κάνει τις επενδύσεις αυτές. Ξέρουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει. Και συνεπώς ερχόμαστε εδώ να θεραπεύσουμε και να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε όλα τα προβλήματα του παρελθόντος που δεν ήταν φυσικά στον έλεγχο ούτε του ελληνικού δημοσίου σε πολλές περιπτώσεις φυσικά ούτε της Κόσκο να θεραπευτούν. Και τέλος, κλείνω με αυτό. Είναι αυτή η διαδικασία της παράτασης και της, παρόλα αυτά το γεγονός ότι δίνουμε τις μετοχές και παίρνουμε το τίμημα η βέλτιστη δυνατή. Βεβαίως είναι η βέλτιστη δυνατή. Βεβαίως. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι και τα χρήματα πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ και οι μετοχές αυτές πάνε σε μεσεγγίζη και αυτόματα θα επανέλθουν πίσω στο ΤΑΙΠΕΔ σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι επενδύσεις με αυτόματο τρόπο και χωρίς διαιτησίες και χωρίς κανένα άλλο τέτοιο δίκτυο. Ολοκληρώστε, κύριε Θεοχαρή. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι εδώ ήρθαμε να θεραπεύσουμε τις αδυναμίες, τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και του ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
Η ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου με αυτήν εδώ τη σύμβαση και όχι απλώς διασφαλίζει, αλλά εξασφαλίζει και ότι η ανάπτυξη θα έρθει σε κάθε νοικοκυριό μιας περιοχής η οποία είναι πολύπαθη, μιας περιοχής η οποία έχει ανάγκη από αυτού του είδους την ανάπτυξη, για την οποία κατά τα άλλα μόνο στα λόγια κόπτεστε. Ευχαριστώ πολύ.